όπως ακριβώς είπαμε και στη συγκέντρωσή μας, ο στόχος της συνάντησης ήταν πολύ συγκεκριμένος και δεν είχε καμία διάθεση από την πλευρά μας να διαπραγματευτούμε. Με αποφασιστικότητα θέσαμε με όρους πραγματικά πολέμου, να χρησιμοποιήσουμε και τις ορολογίες των ημερών, ότι εδώ υπάρχει κόκκινη γραμμή για μια σειρά ζητήματα. Θεωρούμε επιτυχημένη τη σημερινή κινητοποίηση και για την απεργία που είχε καθολική συμμετοχή και την παρουσία μας εδώ, αυτοί που είμαστε, που το καταλαβαίνουμε περισσότερο από τους άλλους, που στο μέλλον πρέπει να αλλάξει και αυτό στις επόμενες κινητοποιήσεις, γιατί είναι και αυτό μετρήσιμο στοιχείο. Καταθέσαμε λοιπόν τις κόκκινες γραμμές μας. Δεν περιμέναμε να πάρουμε ιδιαίτερες απαντήσεις. Στην πράξη θα φανεί. Βεβαίως φαίνεται και αυτό δείχνει τη δύναμή μας και το πόσο μας λογαριάζουν. Ήταν εμφανέστατη η στάση των στελεχών εδώ της Κόσκο να κάνουν πίσω σε μια σειρά ζητήματα και ελιγμούς. Δείχνει ότι οι κινητοποίησεις μας δεν έχουν τη λογική της μια τουφεκιά στον αέρα και εμείς πρέπει να το καταλάβουμε πρώτα και κύρια ότι εδώ έχει μπροστά αγώνα. Όσο πιέζουμε, τόσο θα υπάρχει η οπισθοχώρηση από την άλλη πλευρά. Βεβαίως τα λόγια και κάτω από μια ορισμένη πίεση σε μια κινητοποίηση έχουμε ακούσει και άλλες φορές θαύματα και πράγματα. Άρα αυτό δεν μπορεί να μας επισυχάζει. Η διαρκής επαγρύπνησή μας, αυτό που λέμε με το όπλο παραπόδα, και η συνεχής πίεση από την πλευρά μας είναι αυτή που μπορεί να εξασφαλίσει αυτό που λέμε το δικαίωμά μας στην εργασία, το δικαίωμά μας στο να έχουμε εισόδημα και να είμαστε όρθιοι που λέμε και να γυρίζουμε πίσω, γιατί αυτό έχει μια σειρά ζητήματα, αφορά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αφορά μια σειρά πράγματα. Η πολιτική σας μας σκοτώνει, κάτω τα χέρια από τη ζώνη. Τις επόμενες μέρες, λίγες μέρες, θα έχουμε και ίσως και γραπτές τις απαντήσεις για τα αιτήματά μας. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι εάν δεν γίνονται αποδεκτά στην πράξη, όπου δεν γίνονται αποδεκτά, θα κάνουμε άμεση παρέμβαση. Κινηματικά, ακόμα και αν χρειαστεί να ξυλώσουμε και σηματοπλέγματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε. Είτε αφορά το Πέραμα, είτε αφορά το νέο Μόλο, είτε το Μόλο της ΔΕΗ. Χωρίς αφεντικά! Τώρα μέσα έφτασε η συγκέντρωση. Ξαναλέω, είναι θετικό. Η πρώτη του στάση που μας μετράνε, θέλουν να αποφύγουν την ευθεία σύγκρουση με εμάς, αλλά αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε πρώτα και κύριε εμείς για να συνειδητοποιούμε τις δυνάμεις μας και τη δυνατότητά μας και να το κοινωνούμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους χώρους δουλειάς για να αυξήσουμε την πίεση το επόμενο διάστημα. Κόσκο εργοδότες, ακούστε το καλά! Βεβαίως μια σειρά ζητήματα δεν αφορούν μόνο την Κόσκο. Υπάρχουν και οι πολιτικοί υπάλληλοι, τα κόμματα που κυβερνάνε, τα οποία αυτοί πατάνε πάνω σε μια σειρά νομοθετήματα και αποφάσεις, συμβάσεις, πώς τα λένε αυτά κτλ. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και αυτό το μέτωπο. Άμεση καλύτερη απάντηση στο να συνεχιστεί η πίεση από την κινητοποίηση που ετοιμάζουμε με άλλους χώρους, όπως εδώ οι συνάδελφοι που ήταν και σήμερα μαζί μας από την ΕΝΕΔΕΠ, στους προβλήτες Κόσκο, τα ναυπηγεία και άλλους χώρους. Το Σαββάτο δεν μπορεί να υπάρξει και την επόμενη εβδομάδα, στο βαθμό που θα υλοποιείται αυτό το οποίο θα δεσμευτούνε τις επόμενες μέρες, θα είμαστε σε μια επικοινωνία για το τι άλλες κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις πρέπει να κάνουμε. Αυταπάτες ότι με μια κινητοποίηση θα λυθούν όλα, δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχουν, τουλάχιστον σε εμάς. Έχουμε πείρα όμως ότι με τον αγώνα μας έχουμε καταφέρει πολλά. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα και κύριε ότι έχουμε δίκιο. Έχουμε δίκιο. Άρα, με αυτό οδηγώ το επόμενο διάστημα θα πορευτούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με σταθερή και συνεχή πίεση. Για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε δουλειά, θα έχουμε εισόδημα, θα έχουμε δικαιώματα. Και από το κάδρο δεν πρέπει και σήμερα ακόμα να βγαίνουν οι εργοδότες. Για την εφαρμογή της σύμβασης που τους αφορά. Έτσι, και στο κομμάτι ότι κάνουν υπόγειες συνεννοήσεις και είναι έτοιμοι να τα ξεπουλήσουν όλα προκειμένου ο καθένας να κοιτάξει την πάρτη του να πάρει καμιά δουλίτσα ή καμιά θέση καλύτερη από τους άλλους. Εντάξει, γιατί και αυτό το βλέπουμε. Τι παζάρι παίζεται πίσω από τις πλάτες μας και από τους εργοδότες. Έτσι.
για τα κτίρια, για τις μάντρες, για την καλύτερη θέση, για. Έτσι. Λοιπόν, με αυτό συνεχίζουμε, συνάδελφοι. Είμαστε σε ετοιμότητα. Έχει μάχη μπροστά. Μόνο έτσι μπορούμε να πορευτούμε.